τετράγωνο. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα πώς να φτιάξετε κάτι που είναι στην ουσία το βασικό για να κάνετε το βίντεο και μόνο αυτό κάνω στην ουσία κι εγώ. Λοιπόν, πηγαίνετε στα, μόλις μπαίνετε μέσα θα δείτε αυτό ή μια άλλη εικόνα από πίσω γιατί όσο προχωράει. Πηγαίνετε στα βίντεο, πατάτε new project, διαλέγετε με τι intro θέλετε να είναι και τι outro, αυτό είναι το δικό μου. Ναι, ok. Πηγαίνετε by game και διαλέγετε από ποιο παιχνίδι θέλετε να είναι. Ξέρω εγώ τώρα. Θα βάλω κάποιο. Ω Χριστέ μου. Θα βάλω κάποιο, ξέρω εγώ. Θα βάλω αυτό το βίντεο εδώ πέρα που στην ουσία λέγει κάτι challenge στο Fortnite παλιά. Οπότε πατάμε continue. Μόλις το κρατήκατε, τι θα σας βγάλει εδώ. Στην ουσία εδώ είναι το πώς πήγαινε το βίντεο. Αυτό είναι το intro σας. Θα έχετε το δικό σας όνομα και τη δικιά σας εικόνα. Θα παίζει εδώ πέρα το βίντεο. Λοιπόν. Ξέρω εγώ. 7-8. Οκ. Δεν είναι παράξενο. Θέλετε να χαμηλώσετε, ξέρω εγώ, τη φωνή. Πηγαίνετε, πατάτε τετράγωνο εδώ, εκεί που θέλετε να το κάνετε. Πατάτε το clip volume και το ελέγχετε, ξέρω εγώ. Άμα θέλετε να είναι σε όλο το βίντεο, πατάτε add to all. Εκτός άμα έχετε διάφορα βίντεο ενωμένα, τότε θα πρέπει να πάτε και να κάνετε το ίδιο σε αυτό. Ναι, είναι διαφορετικό, βλέπεις. Δείχνω στην ουσία πώς να κάνω αυτό το challenge με τα εικονίδια που είναι πολύ βαλιό. Τέλος πάντων, δεν θα το κάνω κανονικά αυτό. Λοιπόν, π.χ. θέλετε να κάνετε, να μην βάλετε ένα σημείο. Μπορείτε να πάτε εδώ, πάτε τετράγωνο πάλι, trim clip και μπορείτε να το μικρέτε. Ξέρω εγώ, δεν θέλετε το τέλος. Δεν θέλετε λίγο από το τέλος, δεν θέλετε λίγο από την αρχή. Εγώ θα το κόψω, ξέρω εγώ, εδώ. Θέλετε να κόψετε κάποιο κομμάτι, κάνετε το ίδιο πηγαίνετε εδώ. Πάντα split, ξέρω εγώ. Και στην ουσία μετά μπορείτε να κάνετε, ξέρω εγώ, μπορείτε να βγάλετε αυτό τελείως. Και εδώ δεν υπάρχει. Εκτός βέβαια μου πάτε εδώ πέρα και το κάνετε, να το αναβαθμίσετε όλο. Μόνο που εγώ δεν θέλω τώρα. Ναι. Στην ουσία εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα πράγματα που θέλετε να είναι. Δύο φορές γρήγορο πηγαίνετε εκεί πέρα που είδατε. Πάει έτσι τώρα. Και πηγαίνει τόσο γρήγορα. Ναι. Έχετε, μπορείτε να κάνετε διάφορα πράγματα, ψάξτε τα. Δεν θα σας τα πω όλα. Δεν θα είσαστε μόνοι σας. Δεν θα τα κάνετε. Δεν θα... Αφήστε το. Λοιπόν, θυμίσαι έτσι. Εδώ πέρα είναι το outro. Outro, άμα βάλετε αυτό που έβαλα εγώ. Πάει έτσι. Μπλα μπλα μπλα. Ωραία. Λοιπόν. Επίσης, μπορείτε να βάλετε και μουσική μέσα στο clip σας, ξέρω εγώ. Μία εδώ πέρα edit music, πατάτε και διαλέγετε. Ω Χριστέ. Άμα πατήσετε το άρδιο μπορείτε να ακούσετε πώς είναι η μουσική. Για να το βάλετε απλώς πατάτε χ πάνω του και μετά μπορείτε να κάνετε τα ίδια που κάνετε και στο κανονικό. Εδώ πέρα με το χ κάνετε σχεδόν τα ίδια, βέβαια μπορείτε να βάλετε και εικόνες ή άλλα βίντεο να προσθέσετε που έχετε ξεχάσει τη μουσική, ναι. Μετά όταν τελειώσετε και θέλετε να το ανεβάσετε εκείνη τη στιγμή πατάτε. Εγώ επειδή δεν θέλω να μου πάρει ώρα, πλώς θα κάνω για να σας εξηγήσω. Θα κάνω delete clip. Γίνει έτοιμο και θέλετε να το ανεβάσετε βέβαια εκείνη τη στιγμή. Να το κάνω, απλώς θα βγω έξω. Μετά έτσι το κάνετε save, όμως εγώ δεν θέλω save. Οπότε στην ουσία έτσι κάνει το βίντεο. Πατήστε ένα like και ένα subscribe. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!